Θα σας συνδέσουμε με το Υπουργείο Ακρίβειας, από όπου θα ακούσετε απευθείας τα νέα ευεργετικά μέτρα. Α, μάλιστα. Άννα, τον βρήκα το χώρο. Το βρήκα που θα πάει. Θα το χαρούμε. ICT. 6 χρόνια στο δημοτικό. 6 χρόνια στο γυμνάσιο, 12. 6 χρόνια στο πολυτεχνείο, 18. 6 χρόνια στο εξωτερικό, 24. Και 6 χρόνια μέχρι που να πάω σχολείο, 30. Μέχρι τα 36 που είμαι, ακόμα άλλα 6 χρόνια. Πού πήγανε? Τι γίνανε 6 χρόνια? Μόλις έστειλαν από τα κεντρικά γραφεία την μετάθεσή σας. Και το πολύ μέχρι αύριο το πρωί πρέπει να βρίσκεστε στο σουφλί. Μετάθεση στο σουφλί. Σουφλί. Σουφλί, σουφλί. Όχι, χαμηλά ψάχνετε. Νομός Εύρου. Δηλαδή στα ελληνοβουλγαρικά σύμπορα. Οφείλεις να γίνεις επιμελής, υπάκουος, σεμνός, αξιοπρεπής και φιλαλήθης. Την αλήθεια, ρε! Την αλήθεια! Την αλήθεια! Είμαι από τον blog Ελευθερία Τίποτα, ο Ελευθεριακός, και είμαι στο σπίτι του κυρίου Μαραγκού για να κάνουμε μια συζήτηση. Κύριε Μαραγκή, ευχαριστώ πολύ για τη φιλοξενία. Και εγώ ευχαριστώ πάρα πολύ, να είστε καλά. Θέλω να σας ρωτήσω το εξής. Η ελληνική επαρχία και οι άνθρωποι της έχουν επηρεάσει καταλυτικά το έργο σας, κατά τη γνώμη μου. Από την άλλη, μπήκατε και στην ψυχή του ανθρώπου της Μεγαλούπολης. Τι ομοιότητες και τι διαφορές βρίσκετε στους δύο αυτούς ανθρώπους? Κοιτάξτε, πάρα πολλοί άνθρωποι των Αθηνών ήταν πριν επαρχιώτες. Οπότε όπως ήμουνα και εγώ, ξεκίνησα από την επαρχία και ήρθα Αθήνα, αυτά έχουν πλέον χαθεί, ξέρεις, οι διαφορές της πόλης με την επαρχία, με τους αγρούς, με τους αγρότες κτλ. Σχεδόν το ίδιο, τώρα ξαναγυρίζουν πάλι πίσω, οπότε μία ή άλλη είμαστε. Μάλιστα. Είστε τα φιλιατρά, έτσι δεν είναι? Φιλιατρά. Η γνωριμία σας με τον Καλογερόπουλο έγινε λόγω φιλιατρών ή με άλλο τρόπο, για άλλο λόγο? Έπαιξε ρόλο ότι είμαστε συμπατριώτες, βέβαια. Είμαστε, αλλά γνωριστήκαμε στην Αθήνα πιο καλά, μέσα στα δύσκολα τότε χρόνια, ας πούμε. Αυτός σπούδαζε για ηθοποιός, στη δραματική σχολή. Στον καλλιτεχνικό χώρο ήμουνα και εγώ τότε, οπότε ήρθαμε κοντά στην Αθήνα με τον Καλογερόπουλο, και όταν έγινε, ας πούμε, το μάθημα δημογράμματα, το κάναμε μαζί. Μάλιστα. Θέλω να σας ρωτήσω, ποιους θεωρείτε καλλιτεχνικούς σας συνοδοιπόρους? Υπάρχουν? Καλλιτεχνικούς συνοδοιπόρους, τι εννοείς δηλαδή? Στην τέχνη σας. Σκηνοθέτης, ας πούμε. Υπάρχουν κάποιοι σκηνοθέτες που θεωρείτε ότι πορεύεστε μαζί όλα αυτά τα χρόνια? Κοίταξε να δεις, υπάρχουν κάποιοι σκηνοθέτες, εξακολουθούν να υπάρχουν και σήμερα, από την εποχή της μικρής και ανεξάρτητης παραγωγής του δημιουργού. Δηλαδή, όταν ήρθε η τηλεόραση στην Ελλάδα, η Χούντας τότε, σταμάτησε ο εμπορικός κινηματογράφος να κάνει ταινίες, γιατί το κέρδος ήταν αβέβαιο για αυτούς. Εμείς τότε μια φουρνιά καινούργιες σκηνοθέτες είχαμε βγει, ας πούμε, και είμαστε λίγο ξεκρέμαστε, βρίσκαμε παραγωγή, και μέσα από εκεί γεννήθηκε η ανεξάρτητη παραγωγή του δημιουργού. Λοιπόν, με όλους αυτούς τους σκηνοθέτες πορευόμαστε όλα αυτά τα χρόνια μαζί. Άλλοι εγκαταλείψανε, άλλοι πήγαν στον κρατικό κινηματογράφο, άλλοι πεθάνανε, άλλοι υπάρχουν σήμερα και πάει λέγοντας. Στον κινηματογράφο όπως και στο θέατρο, το αποτέλεσμα είναι προϊόν συλλογικής προσπάθειας.
Πώς αντιμετωπίζονται περιπτώσεις ατομικιστικών συμπεριφορών? Σας έχουν τύχει άνθρωποι που να θέλουν να επιβληθούν? Βεβαίως. Λογικό είναι. Υπάρχουν μέσα. Γιατί το επάγγελμα του καλλιτέχνη έχει ένα υπερεγώ. Και θέλει και μια παιδεία ευρύτερη να μπορεί κανείς, ας πούμε, να συνεργαστεί με ένα άλλο υπερεγώ. Οπότε μέσα στη διαδικασία της δημιουργίας μιας ταινίας, γιατί ταινίες κάνω, υπάρχουν πολλές φορές περιπτώσεις που η συμπεριφορά είναι ατομικίστικη, ας το πούμε, έτσι, που δημιουργεί έτσι πρόβλημα στη συνεργασία. Αλλά εντάξει, είναι μέσα στα πλαίσια, ας πούμε, τα ανθρώπινα. Ναι. Εντάξει, υπάρχουν μερικές ακραίες περιπτώσεις που δεν τις συζητάμε τώρα. Ναι. Άρα αντιμετωπίζονται εύκολα, ας πούμε. Ναι, γιατί όλοι θέλουμε, ας πούμε, να φτιάξουμε ένα καλό έργο. Και άμα ο ηθοποιός κυρίως, γιατί εγώ είμαι σκηνοθέτης, μιλάμε γιατί με τους ηθοποιούς συνήθως, ας το πούμε, έχω την πιο μεγάλη επαφή στο έργο και με τους τεχνικούς κτλ. Αλλά αυτοί, επειδή είναι πίσω, δεν έχουν τόσο, ας το πούμε, έτσι, ανάγκη να εκφραστούν ατομικά. Με τους ηθοποιούς, λοιπόν, αν οι ηθοποιοί νιώσουν ότι θα προβληθούν, θα έχουν καλή μεταχείριση, ας το πούμε έτσι. Η περισσότερη συντηρητική πλειοψηφία, δηλαδή, δεν έχει πρόβλημα να συμπεριφερθεί ομαδικά, ας πούμε, και καλλιτεχνικά και ωραία και ανθρώπινα. Ωραία. Η ταινία Σουτ βραβεύτηκε το 1971 μέσα στη Χούντα. Θίγονται διάφορα κοινωνικά προβλήματα. Η μονότονη και φτωχή ζωή του εργάτη, ο κρατικός τζόγος και η βιομηχανοποιημένη κρατική περίθαλψη, οι ειδικοί που στέκονται πάντα πάνω από τον εργάτη δίνοντάς του εντολές. Εγώ παρατήρησα και σε δύο σκηνές ταινίας ότι φαίνεται καθαρά η λέξη γύψος. Πώς πέρασε αυτή η ταινία από τη λογοκρισία του χουντικού καθεστώτος? Να σου πω. Τότε είχα κάνει και μια άλλη ταινία, το Οικόπεδο, μαζί το 1971. Αυτή λοιπόν η ταινία, τη μία ταινία την έκοψε η Χούντα, την άλλη ήθελα την κόψει, το Σουτ δηλαδή. Αλλά επειδή άρεσε πολύ στην Επιτροπή, η Επιτροπή ήταν συντριπτική, ας πούμε, καλλιτέχνες. Λοιπόν, απέτησαν να πάει η ταινία στο φεστιβάλ, ιδάλλως θα παρετούνται όλοι. Άσκησαν δηλαδή μια πίεση καθοριστική σημασία, ας πούμε, για να πάει η ταινία στο φεστιβάλ. Και έτσι πέρασε η ταινία. Έχετε επίσης συνέντευξή σας στους Θωμά Σίδερη και Θανάση Λαζαρίδη το 2011, πως στο κρατικό κέντρο κινηματογράφου επικράτησε μόνο μια λογική και πρημοδοτήθηκε μια τάση, ο αγγελοπουλισμός. Όχι ο Αγγελόπουλος, ο αγγελοπουλισμός. Έχει σημασία αυτό. Μια αντίληψη κινηματογραφική που μας έρχεται από τη Δύση, είναι ευρωπαϊζούσα και χτυπάει τον ελληνικό πολιτισμό και την παράδοσή του. Και θέλω να σας θέσω δύο ερωτήματα πάνω σε αυτό. Το πρώτο είναι το εξής. Μιλάτε για ευρωπαϊζούσα κινηματογραφική αντίληψη. Ευρωπαϊκή κινηματογραφική αντίληψη υπάρχει? Υπάρχει στην Ευρώπη. Στην Ελλάδα. Αυτοί που προσπαθούν να μιμηθούν τους Ευρωπαίους είναι οι λεγόμενοι Ευρωπαϊζούς, ας πούμε. Μάλιστα. Άρα οι Έλληνες σκηνοθέτες δεν είναι μέτοχοι της ευρωπαϊκής αντίληψης, δηλαδή. Έχουν μια άλλη αντίληψη, μάλλον. Κοίταξε, αν με τα χρόνια, ας πούμε, σιγά σιγά υπάρξει μια ευρωπαϊκή κουλτούρα, ας το πούμε έτσι, δεν θα έχει κανείς, ξέρω εγώ, να μιλήσει για κάποιες αντιγραφές ημιτασιών που προσπαθούμε, ας πούμε, να αντιγράψουμε τους ξένους και τα λοιπά, αν υπάρξει, και πρέπει να υπάρξει και από δύο μεριές. Από τη μία μεριά να κατέχει κάποιος Έλληνας καλλιτέχνης τον πολιτισμό του, που είναι παγκόσμιος πολιτισμός, και από την άλλη μεριά οι Ευρωπαίοι να βλέπουν ισότιμα τους Έλληνες καλλιτέχνες και τον ελληνικό πολιτισμό, να αναγνωρίσουν, ας πούμε, γιατί η στάση τους δεν είναι και τόσο φιλική, ιδιαίτερα τα τελευταία χρόνια. Αν στην πορεία υπάρχει μια σύγκληση, θα μιλάμε αλλιώς. Αλλά προς το παρόν υπάρχει μια εχθρότητα από τη μεριά τους και από τη μεριά μας μερικοί, ας πούμε, θέλουν να δείξουν, ας πούμε, μια ευρωπαϊκή μορφή του ελληνικού κινηματογράφου, γυρίζοντας και αυτή την πλάτη, ας πούμε, στις ρίζες τους και στην παράδοσή τους, ας πούμε. Το δεύτερο ερώτημα που θέλω να θέσω πάνω σε αυτό είναι: ποια θεωρείτε πως θα έπρεπε να είναι η γνήσια εγχώρια ματιά στον ελληνικό κινηματογράφο? Δηλαδή, ας πούμε, εμπορικός, ο παλιός ελληνικός κινηματογράφος που λέμε είχε τέτοια ματιά? Κοίταξε να δεις, ο ελληνικός κινηματογράφος είναι η τέχνη η οποία έχει προσφέρει τα λιγότερα στον ελληνικό πολιτισμό. Και αυτό γιατί καθορίζεται από το κεφάλαιο. Είναι μια τέχνη πολυδάπανη. Δεν είναι να γράψεις, ας πούμε, ένα ποίημα και το κάνεις τραγούδι ή να χορέψεις ή να ζωγραφίσεις.
και το κεφάλαιο στην Ελλάδα δεν επενδύει στον πολιτισμό. Λοιπόν, ο παλιός εμπορικός κινηματογράφος προέρχεται κυρίως από το θέατρο, γιατί οι ηθοποίοι ήταν θεατρικοί ηθοποίοι μέσα από την επιθεώρηση και πολύ καλούς συγγραφείς, θεατρικούς συγγραφείς. Λοιπόν, και υπήρχαν μέσα σε αυτές τις ταινίες, υπήρχε ένα πνεύμα σατυρικό, αριστοφανικό, ελληνικό, γιατί καταπιανόντουσαν με τα ελληνικά προβλήματα, απευθυνόντουσαν απευθείας στον κόσμο, δεν υπήρχε άλλο μέσο όπως είναι η τηλεόραση. Με τη μόνη διαφορά, επειδή όλα αυτά τα χρόνια του εμπορικού κινηματογράφου υπήρχε λογοκρισία, δεν επέτρεπε σε αυτόν τον κινηματογράφο να προχωρήσει σε ζητήματα ουσιαστικά, να θίξει καταστάσεις, να δει τις, ας το πούμε έτσι, τις αδικίες εις βάρος του ελληνικού λαού. Αντίθετα, ήταν ένας μικροαστικός κινηματογράφος που έδειχνε το δουλικό συνέχεια, το καρπαζόης πράκτορα και πάει λέγοντας και τα λοιπά. Με αυτή την έννοια ήταν ένας αντιφατικός κινηματογράφος. Από μια μεριά ήταν φτωχός, γιατί το κεφάλαιο, όπως είπαμε, δεν επένδυε σοβαρά να ανεβάσει την ποιότητά του, να ξοδέψει κάποια χρήματα. Απ' την άλλη μεριά υπήρχε το ελληνικό στοιχείο μέσα σε αυτά και κατά τρίτο η ιδεολογία ήταν καθαρά μικροαστική, ας πούμε, της εποχής εκείνης, που περιοριζόταν και τη λογοκρισία. Ναι, άρα... Λοιπόν, αυτή είναι μία πλευρά του κινηματογράφου, του ελληνικού κινηματογράφου, είχε ελληνικά στοιχεία. Ο κρατικός όμως κινηματογράφος είχε λιγότερα ελληνικά στοιχεία, γιατί κυριάρχησε, όπως μου ανέφερε στη συνέντευξη που έδωσε, κυριάρχησε ένα ευρωπαϊκό, ας το πούμε, ευρωπαϊζόν, ας το πούμε, μοντέλο, και με τα χρήματα του ελληνικού λαού, ας πούμε, κάνανε ένα κινηματογράφο, προωθώντας, ας το πούμε, ένα κουλτουριάρικο μοντέλο, νεφελώδες και κουραστικό κτλ. Κτλ. Με αποτέλεσμα να ξεκοπεί από τον Έλληνα θεατή, να ξεκοπεί από το γίγνεσθε το ελληνικό, να ξεκοπεί από την παράδοση και τις ρίζες. Και εκείνο το οποίο είχε ενδιαφέρον και θα μπορούσε να προχωρήσει για να μπορούμε να μιλάμε σήμερα για εθνικό κινηματογράφο ήταν αυτή που είπα προηγουμένως, η ανεξάρτητη παραγωγή του δημιουργού, η οποία κυριάρχησε μέσα στα 10 χρόνια, από το 72-73 μέχρι το 82-83 κάπου εκεί μέσα, μέχρι που ο κρατικός κινηματογράφος, ας πούμε, τη διέλυσε. Στο διάστημα αυτό έγιναν πολλές καλές ταινίες. Εκεί υπάρχει, αν θες, πιο πολύ, ας το πούμε έτσι, ελληνικός κινηματογράφος, με τον πολιτισμό του, με την παράδοσή του κτλ. Και με την τέχνη, την καλλιτεχνία του. Αυτό διέλυσε, γιατί τότε υπήρχαν πολλές τάσεις. Πολλές τάσεις, ας πούμε. Κάθε σκηνοθέτης είχε τη δική του έκφραση, το δικό του στυλ, όλα αυτά. Λοιπόν, μετά όλα αυτά ισοπεδωθήκανε και επεκράτησε ένα είδος, ο λεγόμενος κρατικός κινηματογράφος, που όπως είπαμε έδιωξε τον κόσμο από τις αίθουσες. Αυτό. Μάλιστα. Επειδή αναφερθήκατε στον ανεξάρτητο κινηματογράφο, ήθελα να σας ρωτήσω τι σημαίνει ανεξάρτητος κινηματογράφος. Ανεξάρτητος από κρατική και ιδιωτική επιχορήγηση, θεματολογικά ανεξάρτητος, όλα αυτά μαζί, μήπως είναι κάτι άλλο. Τότε ο ανεξάρτητος κινηματογράφος, τότε που μιλάω ναι. εγώ, ο ανεξάρτητος κινηματογράφος του δημιουργού ήταν ότι εμείς ψάχναμε να βρούμε λεφτά έξω από την κρατική χρηματοδότηση, έξω από τα γραφεία, ας πούμε, παραγωγής που δεν κάνανε, τα γραφεία διανομής κτλ. Ο καθένας με το δικό του τρόπο. Ναι. Υπήρχε η αλληλεγγύη, ούτως ώστε οι ταινίες να γίνονται ευθυνές, ο ένας βοήθησε τον άλλον. Και υπήρχε όντως μία ανεξαρτησία, γιατί τότε είχε καταργηθεί μετά τη Χούντα, δηλαδή καταργήθηκε και η λογοκρισία. Λοιπόν, υπήρχε και υπάρχει, αν θες, σήμερα μία, ας το πούμε έτσι, ελεύθερη έκφραση του δημιουργού, η οποία βέβαια σήμερα έχει περάσει σε άλλη φάση. Δηλαδή σήμερα δεν μιλάμε για το κρατικό κινηματογράφο, σήμερα μιλάμε για το κινηματογράφο των γραφείων διανομής. Αυτοί κανονίζουν από εκεί και πέρα τι είδους κινηματογράφου θα καθιερωθεί στην Ελλάδα. Και βλέπουμε τι ταινίες, ας πούμε, προωθούν,
σε όλη την Ελλάδα, γιατί ελέγχουν όλο το, όλους τους κινηματογράφους της Ελλάδας. Με αποτέλεσμα να μην μπορούμε να μιλάμε σήμερα για ανεξάρτητο κινηματογράφο. Ναι. Στη συνέντευξη που σας ανέφερα πριν, είχατε μιλήσει για το έργο σας Αγώνας, ότι αυτό ο αγώνας εμφανίστηκε σε πολλούς εργατικούς χώρους, σας άνοιξε τα μάτια και σας επηρεάζει ακόμα και στιγμής που δημιουργείται σήμερα. Τι ήταν αυτό που άσκησε τέτοια επιρροή πάνω σας? Κοίταξε, για μας τότε οι αγώνες του λαού που ξεκινήσαν από τη νομική επιχούντας και βγήκαν έξω στους δρόμους και μετά κορυφωθήκαν στο Πολυτεχνείο και στη συνέχεια μετά την μεταπολίτευση γίνανε εργατικοί αγώνες και λαϊκοί αγώνες ευρύτερα, ήταν για μας ένα πρωτόγνωρο, ας το πούμε έτσι, στη ζωή μας, δεν το είχαμε ξανά. Εντάξει, οι πιο παλιοί θυμούνται, ας πούμε, πριν από τη χούντα τις κινητοποιήσεις που κάνανε και τα λοιπά, αλλά οι πιο πρόσφατες και πιο δυνατές για μας, ας πούμε, για τη γενιά τη δικιά μας, ας πούμε, είναι κινητοποιήσεις μέσα, από τη χούντα και μετά. Ναι. Λοιπόν, αυτό καθόρισε, στιγμάτισε, να πούμε, την, ας το πούμε, την κινηματογραφική μας δράση και πώς το λένε, συμπεριφορά και εφαρμογή, γιατί αυτή η ταινία της ομάδας των 6 που κινηματογραφούσαμε 2 χρόνια για να την ολοκληρώσουμε, όλους τους αγώνες τότε του ελληνικού λαού, την παίζαμε στα εργοστάσια, την παίζαμε, ας πούμε, εκεί που υπήρχε ξέσπασμα, εκεί που υπήρχε, ας πούμε, επαναστατική, ξέρω εγώ, αυτό, όπως το λένε, φωτιά. Λοιπόν, αυτή η σχέση του δημιουργού με την ίδια ας πούμε, το ίδιο το κίνημα, την ίδια τη ζωή, την ίδια την επανάσταση, την αγανάκτηση του κόσμου κτλ., συνδέθηκε άμεσα με την καλλιτεχνική μας έκφραση. Αποτέλεσμα, από εκεί και κάτω οι ταινίες να έχουν τέτοια στοιχεία, οι ταινίες οι δικές μου δηλαδή, να έχουν τέτοια στοιχεία που να είναι, που να θέλουν να πούνε κάτι και να θέλουν να προσθέσουν κάτι και εγώ σαν σκηνοθέτης ή και σαν Έλληνας, ας το πούμε έτσι, δημιουργός ή άνθρωπος, ας πούμε, να θέλω και εγώ να εκφραστώ και να πω την άποψή μου μέσα από τις ταινίες. Κάπως έτσι είναι τα πράγματα. Ωραία. Τι ρόλο πιστεύετε πως μπορεί να διαδραματίσει το διαδίκτυο σε επίδοξους νέους κινηματογραφιστές και πως μπορεί να βοηθήσει τους παλιότερους? Το διαδίκτυο σήμερα είναι ένα μέσο καθοριστικό για να προωθηθούν ιδέες, η πληροφορία να είναι ελεύθερη, ανεξάρτητη. Λειτουργεί με τελείως διαφορετικό τρόπο. Αυτό καθεαυτό το διαδίκτυο δεν προσφέρει για καλλιτεχνικά έργα. Προσφέρεται όμως για εξάπλωση της πληροφορίας και της εφαρμογής, δηλαδή την ιδέα σου μπορεί, ας πούμε, αν είναι μια ιδέα η οποία είναι ελκυστική και δυνατή, μπορεί να προωθεί σε ένα καρό κόσμο. Παιδιά που ψάχνουν, ας πούμε, βρίσκουν και την παίρνουν την πληροφορία, τη διαδίδουν κτλ. Είναι μια ταχύτατη, ας το πούμε έτσι, διαδικασία που βοηθάει τους πάντες, όσοι ψάχνουν και όσοι θέλουν να λειτουργήσουν. Άρα μπορεί να τους βοηθήσει σε αυτό το ευρύτερο πλαίσιο, ας πούμε. Και τους μεν και τους δε, βέβαια. Και τους παλιούς και τους καινούς και όλους μας. Το όνομά σας έχει συνδεθεί με αυτό του Θανάση Βέγκου. Ποιο είναι το πιο σημαντικό καλλιτεχνικό αλλά και προσωπικό μάθημα που θεωρείτε ότι αποκομίσατε από τον Βέγκο, αν υπάρχει? Υπάρχει, βέβαια. Με τον Βέγκο κάναμε 2 ταινίες, το που πάνε για τη Χαβούζα και Θανάση Φυσικά του Ζωνάρη. Εγώ έκανα ένα άνοιγμα τότε στην κρίση, την πρώτη κρίση του ελληνικού κινηματογράφου μετά τον αγώνα. Και συνεργάστηκα με τον Θανάση τον Βέγκο σε παραγωγή του Καραγιάννη Καρατζόπουλου τότε. Ο Βέγκος ήταν φτασμένος, είχε κάνει, να πούμε, 2 ταινίες με τον Κατσουρίδη και μία με τον Γλυκοφρίδη, οι οποίες είχαν βραβευτεί στο Φεστιβάλ της Αμερικής και ο ίδιος είχε βραβευτεί, πέρα από τις παλιές ταινίες δηλαδή. Ήταν ένας ολοκληρωμένος ηθοποιός και σκηνοθέτης που κοντά του έμαθα πολλά. Έμαθα δηλαδή το ρυθμό, την ταχύτητα, τα πλάνα του ντεκουπάζ, την αμεσότητα, το συνέστημα. Δηλαδή βοηθήθηκα πολύ, ήταν δασκαλός μου, ας πούμε, ιδιαίτερα στην πρώτη ταινία που πάνε για τη Χαβούζα.
και στη δεύτερη συνεργαστήκαμε, πώς να σου πω, ομοιόμορφα και ωραία, γιατί είχε προηγηθεί και ξέραμε ένας τον άλλον και ήξερα κι εγώ πώς μπορώ να τον χειριστώ και αυτός τη ζητούσε από μένα. Ωραία. Ήθελα να σας ρωτήσω αν έχετε ασχοληθεί με το θέατρο ποτέ. Όχι. Σκηνοθετικά. Όχι. Είναι επιλογή σας αυτό, δεν θέλατε? Προσπάθησα κατά καιρούς, αλλά μάλλον δεν φαίνεται να βγαίνει αυτό. Γιατί έγραψα ένα τελευταίο έργο, τους Ισοβίτες που έκανα, το γράψα θεατρικά. Θεατρικό έργο ήταν. Και προσπάθησα να το ανεβάσω, αλλά για διάφορες συγκυρίες δεν μπορούσα να το ανεβάσω και τελικά το έκανα έργο, ταινία κινηματογράφου. Δεν βγήκε τώρα στην πορεία. Δεν έχω και ιδιαίτερη πρεμούρα δηλαδή. Περισσότερο κινηματογραφικά σκέφτομαι. Μάλιστα. Έχετε πει σε κάποια συνέντευξή σας ότι ο πόλεμος ξεκίνησε από το σουτ, από τη δεύτερη ταινία που έκανα. Εκεί καταλάβανε ότι δεν ήμουν δικός τους. Εκεί καταλάβανε ότι είχα μια άλλη προσέγγιση, ότι δεν ήμουν ο αριστερός της ΣΥΤΑΣ. Μπορείτε να μου πείτε τι σήμαινε τότε, αλλά και τι σημαίνει και σήμερα αριστερός της ΣΥΤΑΣ? Ναι, κοίταξε να δεις τι. Η δεκαετία, καταρχήν μετά τον Εμφύλιο, είχαμε μια πλευρά ηττημένη που είχε επιδράσει στο ηθικό, στην αισιοδοξία, στην πάλη και τα λοιπά, ας πούμε, όλα αυτά τα ανθρώπου αγωνιζόντουσαν για μια καλύτερη ζωή και για ένα άλλο, ας πούμε, για μια άλλη κοινωνία, είχε επιδράσει αρνητικά. Λοιπόν, και παρόλο που υπήρχε μια πολιτιστική, ας το πούμε, άνοιξη τη δεκαετία του 60, εν τότες ήρθε η Χούντα και τους άκησε άλλη μια φορά το ηθικό. Ναι. Υπήρχε μετά οι διαδικασίες αποσταλινοποίησης με τον Κρούτσε, με όλα αυτά, είχε ανακατωθεί όλος ο κόσμος και ο ερχόμενος τότε, όλο το αριστερό κίνημα, ας πούμε, που είχε επιδράσει αρνητικά. Και δεν βλέπανε αυτοί οι άνθρωποι, πώς το λένε, δεν βλέπαν το όραμά τους ποτέ να γίνεται, αφού είχαν φάει δύο μεγάλα στραβάσα. Και η ματιά τους ήταν αδιέξοδη στο μέλλον. Λοιπόν, αυτό ήταν φυσικό. Το κακό σε αυτή την ιστορία ήταν ότι αυτοί, κατά κάποιο τρόπο, είχαν ένα μέρος της εξουσίας μέσα από αυτή τη δουλειά στο πολιτιστικό χώρο. Στο χώρο του πολιτισμού, στο χώρο της παιδείας, μπαίνανε συνέχεια αριστεροί, ας πούμε. Αριστεροί έτσι όπως τους συσσαγωγικά ή εκτός εισαγωγικά, δεν έχει σημασία. Λοιπόν, αυτοί λοιπόν ήταν τελείως διαφορετικοί από εμάς τους καινούριους που δεν είχαμε υποστεί καμία ήττα στο παρελθόν. Και μπαίναμε επαναστατικά, φουριόζοι, ας πούμε, μέσα, ας πούμε, με όλο τον ενθουσιασμό, το νεανικό που είχαμε, δηλαδή, και αυτοί προσπαθούν να μας κόψουν τα φτερά. Δεν μας αφήνανε, δεν είπανε μπράβο παιδιά προχωρήστε, ας πούμε, που πάτε, σιγά, τώρα περιμένετε, ας πούμε, κάπως έτσι. Λοιπόν, όταν έκανα το Τσούφ το 69, την πρώτη ταινία κινουμένου σχεδίου, όλοι αυτοί με αγκαλιάσανε. Όταν έκανα λοιπόν τον επόμενο χρόνο, μετά από δύο χρόνια, το σουτ που είχε, ας πούμε, πλέον έβλεπες μέσα από το σουτ, ας πούμε, μια ταξικότητα, έβλεπες, ας πούμε, ένα πράγμα το οποίο δεν ήταν φρουφρού και αρώματα, ξέρω εγώ. Όπου οι άλλοι κολλώσαν, σου λέει αυτός δεν είναι της δικιάς μας σχολής, αυτός βλέπει, να πούμε, κάπως αλλιώς τα πράγματα, και κουμποθήκανε, και ενώ με αγκαλιάσανε και γράψαν τις καλύτερες κριτικές του 69-70, ας πούμε, καινούριος καλλιτέχνης, αυτό και δικός μας και ξέρω κλπ. Μετά αρχίσαν και σου λέει τι είναι αυτός εδώ πέρα, και αρχίσανε, με απομονώσανε, δεν ήμουν πλέον δικός τους, μπορώ να σου το πω. Και από εκεί άρχισε μια πορεία σύγκρουσης. Όλα αυτά τα χρόνια. Άρα αυτούς θεωρείτε αριστερούς της ΣΥΤΑΣ? Ναι, αυτούς. Σήμερα θεωρείτε κάποιος ότι είναι αριστερή της ΣΥΤΑΣ? Όλο το νόμιμο αριστερό αυτό είναι αριστερή της ΣΥΤΑΣ. Και μάλιστα όχι μόνο αριστερή της ΣΥΤΑΣ, αριστεροί οι οποίοι παίζουν ένα συγκεκριμένο ρόλο, να εμποδίσουν το, όπως με εμποδίσαν εμένα, ας πούμε, τότε, προσπαθήσαν να εμποδίσουν τότε, προσπαθούν τώρα να εμποδίσουν το κίνημα να αναπτυχθεί, ας το πούμε έτσι, συνειδητά δηλαδή, και κάνουν, πώς το λένε, έντεχνα ξεφουσκώνουν τον επαναστατικό θυμό του καθέλληνα, ας πούμε, διάφορες πορείες, με διάφορες έτσι κτλ. Αλλά όταν κάποιος πάει να ξεφύγει, πάει τον γραπών του, λένε ότι είσαι έναν προβοκάτορ κτλ. Κάπως έτσι. Ωραία. Στο Black Bay, κάνετε την αφήγηση και σε κάποια φάση λέτε το εξής.
Χρόνια τώρα εκπρόσωποι των θρησκευμάτων μαζί με το δεξιό αλλά και τον αριστερό ψάλτη έκοψαν και εξαφάνισαν ολόκληρα κομμάτια της ελληνικής ιστορίας. Γιατί δεν πρέπει εμείς οι σημερινοί Έλληνες να μάθουμε για τα εγκλήματα που έγιναν κάποτε, δεν πρέπει επίσης να μάθουμε για τους προγόνους μας. Ποιους εννοεί τους δεξιούς και αριστερούς ψάλτες? Δεξιούς και αριστερούς. Καταρχήν το Υπουργείο Πολιτισμού και το Υπουργείο Παιδείας ήταν στα χέρια του ΣΥΡΙΖΑ. Και όλων αυτών των αριστερών που μιλάμε, αυτούς εννοώ. Τους μιλάμε τόση ώρα. Λοιπόν, αυτοί, ας πούμε, πάρε παράδειγμα τη Ρεμπούση, ας πούμε, τη Δραγώνα, όλους αυτούς, ας πούμε, οι οποίοι διαστρεβλώνουν την ιστορία μας, ας πούμε, ανεξάρτητα κανείς αν συμφωνεί ή δεν συμφωνεί. Ας πούμε, έγινε, όταν λέμε μικρασιατική καταστροφή, μιλάμε για σφαγές, μιλάμε για, ας πούμε, βόλτες στην παραλία, καταλάβες. Όλοι αυτοί ελέγχουν και καθορίζουν από εκεί και πέρα την παιδεία μας, χρόνια τώρα, με αποτέλεσμα να μην μπορούμε να μάθουμε την ιστορία μας. Και γενικά να μας αποσυντονίζουν και να μην ο μαθητής και ο νέος Έλληνας να μην μπορεί να συγκροτήσει τη σκέψη του και να συνειδητά να τοποθετηθεί απέναντι στην κοινωνία. Και το κάνουν σκόπιμα, να μας αφήσουν αγράμματος. Πολιτικά δηλώνεται κάτι σήμερα? Ναι. Είμαι Έλληνας, μπορώ να πω. Δηλαδή Έλληνας με την έννοια ότι το αριστερό, ας το πούμε έτσι, προφίλ, ξέρω εγώ, υπάρχει μέσα στον ελληνικό πολιτισμό, π.χ. ο Επίκουρος, ας πούμε, που έχει μιλήσει για ισότητα, που έχει μιλήσει για όλα αυτά τα πράγματα. Δεν νομίζω ότι στην πορεία της ανθρωπότητας υπήρξε, ας πούμε, μεγαλύτερος πολιτισμός και έχει κατασυκοφαντηθεί ιδιαίτερα από τους αριστερούς και όλος αυτός ο πολιτισμός απεμπολήθηκε και δόθηκε πακέτο, ας πούμε, στους δεξιούς, οι οποίοι μονοπολούσαν όλα αυτά τα χρόνια, όλοι οι δεξιοί και οι ακροδεξιοί μονοπολούσαν τον ελληνικό πολιτισμό, με αποτέλεσμα εμείς να μην μαθαίνουμε, ας πούμε, για τους προγόνους μας, να μαθαίνουν την ιστορία μας, να μαθαίνουν όλα αυτά τα πράγματα. Και όποιος ασχολείται με αυτά τον θεωρούν εθνικιστή, δεν είναι τυχαίο δηλαδή ότι 15 αιώνες οι χριστιανοί μας λέγανε εθνικούς. Και τώρα, ας πούμε, οι αριστεροί αυτοί μας λένε εθνικιστές, ας πούμε. Το καλό είναι ότι όλα αυτά τα χρόνια έχει ξεφύγει όλο αυτό το πράγμα, ξέφυγε, γιατί πλέον ο κόσμος θέλει να μάθει, ξέφυγε από τους προγονολάτρες δεξιούς, ας πούμε, όλο αυτό το πράγμα και έχει πλέον απλωθεί στον τον κόσμο, γιατί έχει ανάγκη ο άνθρωπος να μάθει για την ιστορία τόπου του. Σε κανένα άλλο κράτος του κόσμου δεν αρνείται το κράτος, ας πούμε, συνειδητά, ας πούμε, και μεθοδευμένα την ιστορία του. Καταλάβες. Ωραία. Είστε ενάντιος σε αυτό που αποκαλείται ελληνοχριστιανικός πολιτισμός? Δεν βρίσκεται καμία ομοιότητα σε αυτές τις δύο κοσμοθεωρήσεις? Απολύτως καμία. Απολύτως καμία. Απολύτως καμία, ναι. Γιατί το ένα είναι δόγμα και το άλλο είναι ελεύθερη σκέψη. Το δόγμα είναι εγκλωβισμένη σκέψη. Πρέπει να μιλήσεις και να συμπεριφερθείς και να δεις, ας πούμε, μέσα από τη θεωρία του δόγματος να δεις την πραγματικότητα, να κόψεις και να ράψεις σαν τον προκρούστη δηλαδή την πραγματικότητα. Και το άλλο είναι η αναζήτηση, είναι το ψάξιμο, το ερώτημα, η μάθηση, να πας παρακάτω, να βρεις τα κενά σου, να ολοκληρώσεις τη σκέψη σου και όλα αυτά. Ωραία. Στο «Μάθε παιδί μου γράμματα», ο Κώστας Τσάκωνας, μιλώντας σε δημοσιογράφο και αναφερόμενος σε ένα μεγάλο βιομήχανο, έλεγε τα εξής: «Τι τα θέλεις, φίλε μου? Η ουσία είναι ότι αυτοί δεν είναι πατριώτες. Πού τελειώνουν, κατά τη γνώμη σας, τα όρια του πατριωτισμού και πού αρχίζουν εκείνα του εθνικισμού ή του σοβινισμού?» Στο ότι ο πατριώτης είναι αυτός που υπερασπίζεται την πατρίδα του και τον πολιτισμό του. Και ο εθνικιστής και ο άλλος, πως τον είπες, ο σοβινιστής, είναι ο επεκτατιστής, είναι αυτός ο οποίος θέλει, ας πούμε, εδάφει, ας πούμε, από ένα άλλο κράτος, θέλει να αρπάξει, δηλαδή αυτό που κάνει η Τουρκία, ας πούμε. Η Τουρκία, το τουρκικό, ας πούμε, είναι ένα σοβινιστικό κράτος. Η Ελλάδα δεν έχει τη δυνατότητα μετά τόσες κατραβακές που έχει φάει, να έχει, ας πούμε, εθνικισμό. Στο λαό δηλαδή εννοώ, γιατί υπάρχουν κάποιες ακραίες, υποτίθεται, ας πούμε, υπάρχουν εθνικιστές στην Ελλάδα, αλλά δεν μπορούμε να μιλάμε, ας πούμε, για μια μειοψηφία, μικρή μειοψηφία που είναι εθνικιστής, να μιλάμε ότι, ας πούμε, ο κάθε πατριώτης είναι εθνικιστής. Άλλο πατριωτισμός, άλλο εθνικισμός. Είναι αυτή η διαφορά η ουσιαστική. Στην ίδια ταινία, ο Βασίλης Διαμαντόπουλος ρώταγε το Τζάκωνα: «Μήπως έγινες κομμουνιστής?» «Όχι, πατέρα, μασόνος.» Φαίνεται ότι ο Βασίλης Διαμαντόπουλος ανησυχούσε για τις ιδέες των παιδιών του.
Εσείς θορυβηθήκατε ποτέ από τις απόψεις των παιδιών σας? Των δικών παιδιών? Ναι. Όχι, δεν μπορώ να πω κάτι τέτοιο. Γιατί με τα παιδιά μου έχω μια σχέση δημοκρατική που μιλάμε για αυτά τα ζητήματα. Μπορεί να υπάρχουν που και που διαφορετικές σε αυτό, πολύ φυσικό είναι. Αλλά είναι μέσα σε επίπεδο διαλόγου. Δεν υπήρχαν προβλήματα, όχι. Όχι. Ένα από τα συνθήματα του Μάη το 68 ήταν το εξής. Κάτω από το πλακόστρωτο βρίσκεται η αμμουδιά. Παραφράζοντάς το, θέλω να σας ρωτήσω το εξής. Κάτω από την Ελλάδα της τηλεόρασης βρίσκεται μια άλλη Ελλάδα? Βεβαίως. Βεβαίως και βρίσκεται μια άλλη Ελλάδα. Είναι αυτοί που κρύβουν, που δεν τη δείχνουν. Κοίταξε να δεις. Ξεκινήσαμε από τον αγώνα που κάναμε προβολές στα εργοστάσια και στις κινητοποιήσεις. Λοιπόν, με τις ταινίες που έχω κάνει τις τελευταίες, ξεκινώντας από τον Black Bay, κάνω προβολές σε πολιτιστικούς χώρους, σε πολιτιστικούς συλλόγους, πνευματικά κέντρα, σε σπίτια, σε καφενεία, ακόμα και σε συνέδρια, όπου εκεί υπάρχει μια άλλη Ελλάδα, η οποία ζει με τον πολιτισμό της, υπερασπίζει τον πολιτισμό της, υπερασπίζεται τις ρίζες της και αρνείται να ταυτιστεί με τηλεόραση, αρνείται να δηλαδή εμποδίζει να εισβάλλουν, ας πούμε, τα τηλεοπτικά σκουπίδια μέσα στις εκδηλώσεις. Υπάρχουν σε όλη την Ελλάδα χιλιάδες πολιτιστικοί χώροι. Κάθε χωριό, κάθε πόλη έχει πάνω από ένα πολιτιστικό χώρο, πνευματικό κέντρο, πολιτιστικό, ας το πούμε έτσι, αυτό, σύλλογο κτλ. Λοιπόν, και κάνουν όλο το χρόνο πολιτιστικές εκδηλώσεις. Και είναι ανεξάρτητοι, είναι έξω από κόμματα όλοι αυτοί. Λοιπόν, αυτή είναι η άλλη Ελλάδα, όπου με τις χιλιάδες εκδηλώσεις ελληνικού χαρακτήρα ζει αυτή η Ελλάδα που δεν προβάλλεται καθόλου από εκεί. Η οποία δεν εκφράζεται με την τηλεόραση. Μπορεί να ακούει είδηση, μπορεί να ακούει, αλλά την αρνείται, και ιδιαίτερα τώρα τα τελευταία, ας το πούμε, χρόνια με τα μνημόνια και με το ξεπούλημα και με τις προδοσίες, ούτε δεν την βλέπει. Στη συντριπτή πλειοψηφία, βέβαια, τώρα ο ελληνικός λαός. Ο Βασίλης Διαμαντόπουλος είχε πει σε μια τηλεοπτική εκπομπή το 1995, είχε υποστηρίξει μάλλον νεαρούς καταληψίες του Πολυτεχνείου που είχαν κάψει την ελληνική σημαία, λέγοντας τα εξής. Αυτό που έχει τεράστια σημασία είναι τι υπάρχει πίσω από αυτό το σύμβολο. Τι συμβολίζει? Συμβολίζει μια κοινωνία πολιτισμένη που ξέρει τους στόχους της, μια κοινωνία αποφασισμένη να ορμήσει, να αγωνιστεί. Αυτό ναι, το σέβομαι και το προσκυνώ. Αλλά αυτό το πανί που κάψανε, καλά κάναν και το κάψανε. Γιατί αυτό το πανί αντιπροσωπεύει μια σαπίλα σήμερα. Θα συμφωνούσατε σε αυτό? Όχι. 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 Για ποιο λόγο? Συμφωνώ για το ότι υπάρχει σαπίλα στην ελληνική κοινωνία σήμερα. Υπάρχει σαπίλα στην εξουσία. Και υπάρχει και μια διαφθορά μέσα στον ελληνικό λαό που την έχουν φτιάξει όλοι αυτοί, ας πούμε, κυρίως τα τελευταία 30 χρόνια από Παπανδρέου και δόθε. Και αναφέρομαι Παπανδρέου και δόθε όχι γιατί παλιά δεν υπήρχαν, είναι γιατί κάπου αναβαθμίστηκε ο ελληνικός λαός με τις κινητοποιήσεις και την επανάσταση κατά της Χούντας που έκανε και κατά της δεξιάς να έρθει η αλλαγή κτλ. Είχε ανέβει το, ας πούμε, το... προσδοκίες. Όχι προσδοκίες, αλλά και το φρόνημα, το επίπεδο. Δηλαδή ήθελε, αγωνιζόταν, ας πούμε, για μια καλύτερη κοινωνία, όπως λέγανε, την αλλαγή, που θα περιείχε, ας πούμε, ανθρώπινες αξίες, ιδανικά πράγματα, φιλίες, αδελφοσύνες, αλληλεγγύες κτλ. Λοιπόν, δεν είχαν στο μυαλό τους αυτοί οι άνθρωποι, ας πούμε, τη δωροδοκία, τη μίζα, την μπουστιά, την προδοσία κτλ. Που σιγά σιγά του πέρασε ο Παπανδρέου μετά από όλο αυτό το ξεφούσκωμα, του έβαλε στον καναπέ με μέθοδο, μαζί με το κουκουέ, μαζί με τη δεξιά, μαζί με όλα τα κόμματα, του έβαλε σιγά σιγά, ας πούμε, και τους διέφθηρε. Διέφθηρε ένα μεγάλο μέρος του ελληνικού λαού μέχρι σήμερα, ας πούμε, με αποτέλεσμα να ψηφίζουν αυτούς τους ξεφτυλισμένους απάνω που μας προδώσαν σήμερα τελείως δηλαδή. Λοιπόν, με αυτή την έννοια συμφωνώ με τα λόγια του Διαμαντόπουλου, αλλά το πανί είναι ένα σύμβολο. Δεν εκφράζει, ας πούμε, ευκαιριακά μια Ελλάδα
ας πούμε σε μια ιστορική, μικρή ιστορική φάση. Ένα σύμβολο, είναι ας πούμε χιλιετίες, συμβολίζει τους αγώνες για την ελευθερία κτλ. Δεν μπορείς ας πούμε το ξεσκίσεις, πήγαινε σε μια άλλη χώρα να ξεσκίσεις το σύμβολο, πήγαινε στην Τουρκία να τους ξεσκίσεις το σύμβολο, σε φάγανε αυτή, σε καμία χώρα δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Εντάξει, ο Διαμαντόπουλος τότε το είπε, ας πούμε ήταν άλλες ιστορίες, δεν ξέρω πώς το είπε, ο Βασίλης ήταν ένας πολύ ωραίος συνεργάτης, οι ιδέες του ήταν πολύ ας το πούμε προοδευτικές και όμορφες, είχαμε συνεργαστεί ωραία, αλλά εντάξει, εκεί δεν διαφωνώ, συγγνώμη, δεν συμφωνώ. Πώς πιστεύετε ότι μπορούμε να βγούμε από τη σημερινή κατάσταση? Καταρχήν, να πολεμήσουμε όλα αυτά τα κόμματα που υπάρχουν στη Βουλή. Ένα αυτό, αλλά το κυριότερο είναι να μπορέσουμε να ενωθεί ο ελληνικός λαός. Πιστεύω ότι είναι μια διαδικασία που θα διαρκέσει αρκετά χρόνια, πολλά χρόνια. Αλλά ίσως να κουβαλάει το σπέρμα της ελπίδας αυτή η ιστορία, γιατί είχαμε κατά κάποιο τρόπο είχαμε διαλυθεί σαν κοινωνία με όλα αυτά που είπαμε προηγουμένως. Λοιπόν, και τώρα σφίγουν λίγο τα πράγματα και βλέπουμε ότι μεταξύ μας ας πούμε πρέπει να υπάρχει μια ενότητα και μια αλληλεγγύη. Λοιπόν, και δεν είναι τυχαίο τώρα που γίνεται όλο αυτό το κίνημα της πατάτας και όλων αυτών των ας το πούμε έτσι, να και το κουκούε που τη χτύπησε τώρα ας πούμε, είδες που αμέσως πώς αντέδρασε στο κάτι το διαφορετικό, το οποίο είναι υγιές ας πούμε, κατάλαβες. Λοιπόν, πρέπει να ενωθεί ο λαός, είναι μια διαδικασία. Υπάρχουν όλα αυτά, υπάρχει η εξουσία η οποία έχει εντέχνος και με επιστημονικό τρόπο διαμοιράσει τον ελληνικό λαό και τον εμποδίζει να ενωθεί. Αν ενωθούν, πιστεύω θα βρούμε τον τρόπο μας. Θα σε ρωτήσω όμως κάτι πάνω σε αυτό. Να ενωθεί για να κάνει τι όμως, να αποκτήσει πάλι αυτά που είχε ή να κάνει κάτι καινούριο? Γιατί εγώ πιστεύω ότι κάποιοι Έλληνες θέλουν να αποκτήσουν πάλι να παίρνουν 2,5 χιλιάρικα το μήνα. Βεβαίως. Κάποιοι άλλοι, ένα άλλο κομμάτι, θέλουν να περάσει σε κάτι καινούριο. Βεβαίως. Εσείς τι θα θέλατε? Κοίταξε, όταν ενωθεί ο ελληνικός λαός ας πούμε και αναγκαστικά θα επικρατήσει μια φλόγα, μια επαναστατική ας το πούμε διάθεση για να πάει τα πράγματα μπροστά, αυτά τα 2,5 χιλιάρια τα αιτήματα, ξέρω εγώ, αυτά θα ισοπεδωθούν. Θα θέλει ο κόσμος να ζήσει καλύτερα. Αλλά όχι με αυτόν τον τρόπο, όχι ατομικά, όχι έτσι. Να ζουν όλοι καλά, να μην υπάρχουν φτωχοί και από τα σκουπίδια να μαζεύουν, ας πούμε, και να ζουν νηστικοί άνθρωποι, άνεργοι. Όλος ο κόσμος να πάει μπροστά. Με αυτή την έννοια, τα μικροαστικά, ας το πούμε, αιτήματα σε μια καινούργια κοινωνία δεν θα μπορούν να αναπτυχθούν. Ναι. Θα πάνε περίπατο, θα συρρυκνωθούν. Έτσι πιστεύω. Έτσι, και έτσι πρέπει να γίνει. Γιατί αν δεν γίνει έτσι, δεν νομίζω ότι μπορεί να ορθοποδηθεί ο ελληνικός λαός. Ορθοποδήσει ο ελληνικός λαός. Ναι. Είμαστε στις δύο τελευταίες ερωτήσεις τώρα. Στο Black Bay, ο επίκουρος σας στέλνει μια επιστολή και στο τέλος σας ρωτάει το εξής. Κατάλαβες, εν πάση περιπτώσει, ποιο είναι το πιο σημαντικό πράγμα στη ζωή σου? Γράψτε το λοιπόν. Και εσείς γράφετε το όνομα Αγγελική. Τι ρόλο έχει παίξει η σύντροφό σας στη ζωή σας και στη δημιουργία σας? Η Αγγελική είναι ένας σύντροφος που έχουμε συνδεθεί όλα αυτά τα χρόνια από το ξεκίνημά μου, ας το πούμε, από το 70 που γνωριστήκαμε. Είναι δίπλα μου, συνεργαζόμαστε, ο ένας στηρίζει τον άλλον, υπάρχει μια αγάπη μεταξύ μας. Σε ό,τι έχω κάνει είναι και η Αγγελική μέσα, γιατί συνεργαζόμαστε άμεσα. Και όντως αυτό που είπα, ενώ στην αρχή είχα μία, δηλαδή με το επικούρου ας το πούμε έτσι την πρόταση, πήγα να το διασκεδάσω στην αρχή. Αλλά μετά είδα δεν με έπαιρνε και έπρεπε να απαντήσω πραγματικά ποιο είναι για μένα το πιο σημαντικό πράγμα στη ζωή μου, και είπα η Αγγελική. Την αλήθεια, ρε, την αλήθεια, φώναζε ο Νίκος Καλογερόπουλος στην τελευταία σκηνή του Μάθε Παιδί Μου Γράμματα. Ποια αλήθεια πιστεύετε ότι είναι ανάγκη να ανακαλύψουμε σήμερα? Κοίταξε, η αλήθεια είναι συνδεδεμένη με το... με τον εαυτό μας, να αναγνωρίσουμε αυτό το λεγόμενο γνώθηση αυτών, να γνωρίσει τον εαυτό μας, να παραμερίσουμε τις δικαιολογίες και τα προσχήματα και
όλα αυτά τα πράγματα που εμποδίζουν να δούμε κατάματα, ας το πούμε, σε αυτό που λέμε την αλήθεια, να δούμε πραγματικά ποιος είναι εχθρός και ποιος είναι φίλος μας και να μπορέσουμε, ας το πούμε έτσι, με βάση την αλήθεια η οποία είναι συνδεδεμένη με τα ανθρώπινα ιδανικά και, και μια ανώτερη κοινωνία όπως την οραματιζόμαστε χρόνια τώρα, να μπορέσουμε σιγά σιγά να την προσεγγίσουμε και αν καταφέρουμε εμείς τα παιδιά μας να την υλοποιήσουμε. Κύριε Μαραγκιά, σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ και εγώ πάρα πολύ. Είμαστε καλά. Και εσύ. Το ταξίδι έφτασε στο τέλος του. Μάθαμε πολλά πράγματα και περάσαμε ωραία. Ζήσαμε όλοι τις ίδιες εμπειρίες. Στον καθένα μας όμως θα επιδράσουν διαφορετικά.